Αυτό το καλοκαίρι ένα από τα βασικά σήματα του σταθμού είναι σε 3D η κάμερα να ξεκινάει να βλέπει όλο το Βόρειο Αιγαίο και μετά να προσγειώνεται και να κάνει βόλτα γύρω από τη Μυτιλίνη με κέντρο τον Άγιο Θεράποντα και να εμφανίζεται το λογότυπο του σταθμού. Και όμως για αυτά τα 15 δευτερόλεπτα που περνάνε σχεδόν απαρατήρητα χρειάστηκαν γύρω στις 10 μέρες δουλειά. Πρώτο μέλημα να φτιαχτεί σε 3D ο Άγιος Θεράποντας. Βλέποντας διάφορες φωτογραφίες από όλες τις γωνίες, αντιγράψαμε τα κύρια χαρακτηριστικά του, χωρίς βέβαια να είναι ανάγκη και η λεπτομέρεια, μιας και θα το δείχναμε από μακριά. Επόμενο βήμα, Google Maps. Πήραμε το χάρτη της Ελλάδας σε διάφορες αναλύσεις και ακόμα περισσότερο της προκυμαίας. Βάλαμε λοιπόν τους χάρτες αυτούς στο πρόγραμμα 3D και κάναμε τα βασικά σχήματα των βασικότερων κτηρίων. Καθώς επίσης και του κολυμβητηρίου και του φάρου. Η υπόλοιπη πόλη έγινε με μια πατέντα που βρήκαμε στο ίντερνετ που μπορεί να κάνει πολλαπλά κτίρια μονομιάς αρκεί να του δώσεις τα όρια που θα φτιαχτούν. Για τα βουνά βρήκαμε έναν χάρτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που με αποχρώσεις απεικόνιζε τα υψόμετρα του νησιού. Με διάφορες ειδικές ρυθμίσεις καταφέραμε και συνδυάσαμε αυτό πάνω στο νησί και εμφανίστηκαν τα βουνά. Προσθέσαμε βέβαια και μερικά δικά μας έτσι για ομορφιά. Τέλος, η κίνηση της κάμερας ήταν τόσο δύσκολη όσο και να φτιαχτεί όλη η πόλη. Γιατί έπρεπε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, με σταθερή τροχιά και κίνηση, να φύγεις από τα 200.000 πόδια σε υψόμετρο εδάφους και να μπορέσεις να τα δεις όλα. Ευτυχώς το καταφέραμε. Με τον καιρό επίσης θα προσθέσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, όπως και το κάστρο, το οποίο δεν φαίνεται πουθενά, και τις συνοικίες που βρίσκονται πάνω σε υψόμετρα, πράγματα που αυτή τη στιγμή λείπουν όπως βλέπετε. Και είναι ένα project που σίγουρα θα ξαναχρησιμοποιήσουμε και για επόμενα σήματα, αλλά και για άλλες απεικονίσεις.